Σιγά, πατέρα Γεώργιε, θέλω να σας δώσω το λόγο κλείνοντας, να πείτε εσείς αυτό που νιώθετε. Αν θέλεις πραγματικά να βοηθήσεις τους ανθρώπους, πραγματικά να τους βοηθήσεις, τότε τους λες την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Αν θέλεις να βοηθήσεις τον εαυτό σου, τότε απλά τους λες αυτό που θέλουν να ακούσουν. Εσείς λοιπόν αυτές τις μέρες θέλατε να μας πείτε την αλήθεια. Τη δικιά μου αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν για την εμπιστοσύνη και κατά συνέπεια έχετε τις συνέπειες των κανόνων της Εκκλησίας. Έτσι, είναι αλήθεια αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, και να σας πω πως πάντα θα σας κοιτώ στα μάτια, ακόμη και αν δυσκολεύομαι, και αν κομπιάζω, και αν πονάω. Η αλήθεια είναι πως σήμερα πόνεσα πολύ, γιατί μια μητέρα έχασε τη ζωή της ενώ έφερε στον κόσμο ό,τι πιο πολύ αγαπούσε και ό,τι πιο πολύ ήθελε ένα μωρό και γιατί αντιμετώπισα δικές μου αλήθειες ζωής. Εκείνες που όταν ήμουν μικρή δεν κατανοούσα ούτε τον αλκοολικό πατέρα μου ούτε τον αλκοολικό αδελφό μου. Σήμερα λοιπόν ζήτησα συγγνώμη για κάποιες φορές που δεν τους κατανόησα. Αλλά και από πλευράς της μητέρας μου ζήτησα συγγνώμη και για τον αδερφό μου και για τον πατέρα μου. Γιατί πρώτα πρέπει να φτύνουμε τους δικούς μας εαυτούς και μετά ο αλκοολικός να φτύνει τον εαυτό του. Αν ο συγγενής κατανοήσει πως έφταιγε και εκείνος, τότε ίσως και εκείνος που πίνει σταματήσει να πίνει. Καλό απόγευμα.